Μετά τον κύριο Σοφιανό και την κυρία Σοκαρά, θα νομίζω ότι ό,τι και να πω εγώ, ξέρετε, οι άνθρωποι του αθλητισμού τα ίδια θα σας πούνε. Καρμπών. Ό,τι είπε ο κύριος Σοφιανός και ό,τι είπε η κυρία Σακοράφα, αυτό ισχύει όχι μόνο στο ελληνικό αθλητισμό, γενικότερα στον αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου δεν καθορίζουν τι θέλουν. Κάποτε θυμάμαι το 2008 που σταθούσαμε με τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που είναι εγώ γραμματέας, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Αθλητισμού, να κάνουμε μια συζήτηση και με το Υπουργείο Υγείας, την Ολυμπιακή Επιτροπή, για τα νέα παιδιά. Τι θέλουμε, πού πάμε. Να γίνει ένα κοινό σχέδιο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν έγινε εφικτό. Βρήκαμε παντού τείχους. Αυτή τη στιγμή το σωματείο, που είναι το πρωταρχικό κύτταρο του ελληνικού αθλητισμού, πάει να διαλυθεί. Και πάει να διαλυθεί όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί θέλουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τις νέες τεχνολογίες, γιατί είναι άνθρωποι μεγάλοι, δεν έχουν αμεσότητα με τους υπολογιστές, με τα μητρώα, με όλα αυτά. Και αν ξεχάσουν να βάλουν ένα χαρτί, να πατήσουν ένα κουμπάκι, το σωματείο ορίζεται άκυρο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλουν λογιστή. Θέλουν δικηγόρο και για τις εκλογές, αλλά και κάθε τόσο να αλλάζουν τις αλλαγές των καταστατικών. Από τη μία, δηλαδή, παίρνουν 1.700 ευρώ και από την άλλη, τα δίνουν στους δικηγόρους, γιατί είχαμε μια χρονιά τρεις αλλαγές καταστατικών. Έτσι. Τρία διαφορετικά νομοσχέδια, τα οποία έπρεπε να τα βάλουν στα καταστατικά μας. Δεν μιλάμε για τις ομοσπονδίες, που πρέπει για τις εθνικές ομάδες να πληρώνουν στο κράτος τα χρήματα που παίρνει από το κράτος, πάλι στο κράτος, να έχουν μέσα εταιρεία για το κυδμής, για τους δημόσιους διαγωνισμούς, να έχουν εταιρεία για τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι, όλα αυτά είναι καινούργια. Αυτά φεύγουν 5.000-8.000. Αυτά όμως φεύγουν από τους αθλητές. Φεύγουν από την καθημερινότητα της προπόνησης. Αυτό δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν θέλουμε καινούργια γυμναστήρια. Θέλουμε αυτά που υπάρχουν να τα φτιάξουμε, να τα δώσουμε στον κόσμο και να είναι λειτουργικά. Φέτος εμείς κάναμε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2 κατά σειρά στο Ταϊκβοντό, το οποίο και από ό,τι ξέρω και αυτό πουλιέται. Φεύγει και αυτό. Δεν θα έχουμε μεγάλους χώρους να κάνουμε μεγάλους αγώνες. Σιγά σιγά λοιπόν ο χώρος του αθλητισμού συρρυκνώνεται. Αν δεν μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας κυβερνάνε, άσχετα από το ποιο πολιτικό χώρο είναι, να συμφωνήσουν το τι θέλουν και πού πρέπει να πάμε για να βοηθήσουν την νεολαία, θα έχουμε και εμείς, όπως στην Αμερική, παιδάκια να μην ζουν τον αθλητισμό μέσα, με το μάρα, με το ταμπάκο, με το μελισανίδι, με το πετρούνια, να βλέπουν πίσω από ένα γυαλί και τον χάμπουγκερ. Αν αυτό τον αθλητισμό θέλουμε, αυτό θα έχουμε. Αλλά θα είναι η καταστροφή για τον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ.